per questo quanto di giustizia saranno anche i nazisti che esistono in questo percorso di essere un tema e la prospettiva si preoccupa. Προσπαθήσουμε να συζητήσουμε λιγάκι αν θέλετε το θέμα της ενέργειας, αν όχι μόνο το θέμα της ενέργειας, γιατί τότε το θέμα που σχετίζεται με τη χρήση, την παραγωγή, αλλά και τις δομές ουσιαστικά οι οποίες δημιουργούν την ανάγκη της χρησιμοποίησης ενέργειας, μειώνουν ή αυξάνουν τη ζήτηση σύμφωνα με αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις σύγχρονες, αν θέλετε, αντιλήψεις και τις σύγχρονες δομές, μέσα σε ένα πλαίσιο, δεν και μιλάμε το εργαστήριο ουσιαστικά αστικής ανάπτυξης, μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο σχετίζεται πάρα πολύ με τις πόλεις. Δεν θέλω να σας μιλήσω για το πού θα βάλουμε τις ανεμογεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το δούμε και ένα γενικότερο θέμα. Ας δούμε κάπως διαφορετικά το πρόβλημα. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα, αν θέλετε, η κοινωνία μας ή τεχνικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας? Για μένα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ίσως το σημαντικότερο, είναι η υπερθέρμανση, η αύξηση της θερμοκρασίας. Που δεν είναι μόνο η αύξηση της θερμοκρασίας. Ένα παραδείγματος χάρη, δείτε την διαβίλη αύξηση της θερμοκρασίας από το 1890 έως σήμερα στην Αθήνα, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει μια σημαντικότερη αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά αυτό δεν είναι κλιματική μεταβολή. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της κλιματικής μεταβολής, αυτό είναι αποτέλεσμα της αστικοποίησης. Το 1890 η Αθήνα ήταν το εκατομμύριο, σήμερα είναι από 4 εκατομμύριο, αλλά και της βιομηχανοποίησης. Αυτό όμως που πρέπει να κοιτάξετε πάρα πολύ προσεκτικά είναι το τι συμβαίνει από το 1980 και μετά. Είναι αυτή η καμπύλη, η πολύ απότομη όσον αφορά την άνοδό της, που ουσιαστικά δεν ξαναυπήρχε στην κλιματική ιστορία της Αθήνας και η οποία έχει, αν θέλετε, μια τάση που ξεπερνά κατά πολύ τη φυσική διαχρονική μεταβλητότητα μιας θερμοκρασίας. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια φυσική μεταβλητότητα, η οποία κάποιες περιόδους είναι θερμότερες, κάποιες περιόδους είναι σκότωτες. Βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεχής άνοδος. Αυτή είναι η κλιματική μεταβολή. Αυτή είναι γενικότερη κλιματική μεταβολή. Είναι και η ειδικότερη κλιματική μεταβολή. Όμως η κλιματική μεταβολή τι είναι, η αύξηση της θερμοκρασίας? Όχι. Η κλιματική μεταβολή και ιδίως η αστική κλιματική μεταβολή είναι πολύ περισσότερο. Εκτός από την αύξηση της θερμοκρασίας, αυτό συνοδεύεται και μια πολύ μεγάλη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των καυσών. Από την άλλη πλευρά, ουσιαστικά συνοδεύεται από μια επιμήκυνση των διαστημάτων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και ταυτόχρονα συνοδεύεται από ειδικά φαινόμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στις πόλεις, τα οποία παρουσιάζουν, αν θέλετε, ένα ειδικό θερμικό καθεστώς. Το να σας λέω γενικότητες, ίσως δεν σας πείθω. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα πράγματα, αν θέλετε, λιγάκι βάζοντας τα χέρια από τον τύπο τον ήλιο. Να σας δείξω στοιχεία. Σας έλεγα παραδείγματος χάρη ότι μεγαλώνουν τα διαστήματα ή οι περίοδοι με υψηλές θερμοκρασίες. Αν πάρετε από το 1890 έως τις μέρες μας, τις ημέρες του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες πάνω από 37 βαθμούς, είναι οι κίτρινες μπάρες. Για δείτε τι συμβαίνει στις μέρες μας. Εάν πάρετε επίσης τις ημέρες με θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, για δείτε τι συμβαίνει στις μέρες μας. Αυτό είναι στατιστικά σημαντικό, όπως λέμε στην επιστήμη. Δηλαδή δεν ουσιαστικά υπάρχει κάποια αμφισβήτηση, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ένα στοιχείο. Σας έλεγα από την άλλη πλευρά ότι επιμηκύνονται ταυτόχρονα τα διαστήματα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αν πάρετε λοιπόν τις διαδοχικές ημέρες με θερμοκρασίες πάνω ουσιαστικά από 35 βαθμούς στην Αθήνα, από το 1955 έως σήμερα, δεν είναι στις ημέρες στο διάστημα. Επίσης είναι στατιστικά σημαντικό φαινόμενο. Δεν είναι φαινόμενο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αμφισβήτηση. Εάν δεν σας πείθηκε αυτό, θέλω να σας δείξω τη συχνότητα εμφάνισης των καυσών στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Αθήνα. Για δείτε πού πηγαίνουμε τα τελευταία χρόνια. Το φαινόμενο επομένως της κλιματικής μεταβολής γενικότερης και ειδικότερης σε μια πόλη όπως η Αθήνα,
αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, ένα φαινόμενο το οποίο δεν επιδέχεται αυτή τη στιγμή αμφισβήτηση. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά, θα έλεγα, μελετημένο, πάρα πολύ διαπιστωμένο, είναι ίσως το πιο γνωστό, αν θέλετε, φαινόμενο της κλιματικής μεταβολής. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή αν υπάρχει. Πολλές φορές, διάφορα, ιδίως αμερικάνικα πανεπιστήμια και πολλοί συντηρητικά αμερικάνικα πανεπιστήμια, συζητούν και λένε ναι, αυτά είναι περιστασιακά στοιχεία. Βάσει στοιχεία όπως είδατε το 1920 ήταν σήμερα. Δεν είναι στοιχεία που πήρε τριών ημερών. Είναι στοιχεία αυτά τα 5 χρόνια. Χρειάζεται περισσότερα στοιχεία. Πρέπει να πιστούν. Ίσως γιατί δεν θέλουν ποτέ να πιστούν. Κάναμε, αν θέλετε μαζί με τους φοιτητές μου, μια πολύ μικρή έτσι, μελετούλα. Πήραμε 30 χρόνια δεδομένα της Αθήνας. Και τα χωρίσαμε σε 2 15-ετίες. Την πρώτη 15-ετία, από το ουσιαστικά 77 στο 89, και μετά από το 90 στο 2005. Και υπολογίσαμε για κάθε μήνα τις μέρες και τις ώρες πάνω από μια θερμοκρασία. Λοιπόν, δεν μιλάω, αν θέλετε, δεν θέλω να σας δείξω τη διαφορά του 1890 που μπορεί να πείτε ότι ξέρετε, οφείλεται σε αστικοποίηση. Ας πάμε τα 30 τελευταία χρόνια. Εδώ είναι ο Ιούνιος. Κοιτάξτε τις μέρες πάνω ουσιαστικά από 35 βαθμούς, από 30 βαθμούς. Η πράσινη γραμμή είναι την πρώτη 15ετία, η δεύτερη κόκκινη γραμμή είναι την δεύτερη 15ετία. Μέσα 15 χρόνια. Είναι διπλασιασμό. Αυτά είναι πολύ στατιστικά σημαντικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν επιδέχεται συζήτηση. Δέστε τον Ιούλιο, επίσης σχεδόν διπλασιασμό. Δέστε τον ουσιαστικά τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. Επομένως, όπως και να το πιάσετε, όπως και να το δείτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα φαινόμενο το οποίο έχει όλες αυτές τις συνιστώσεις που σας εξήγησα. Αύξηση της θερμοκρασίας, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης των περσώνων, επιμήκυνση των διαστημάτων απολύψης της θερμοκρασίας. Αυτά δυστυχώς δεν είναι από μόνο τους. Συνδυάζονται με τοπικά φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με την αύξηση της θερμοκρασίας σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης εξαιτίας του θερμικού συγκύρου. Δηλαδή κάποιες περιοχές είναι πιο θερμές. Εδώ και μια δεκαετία χρόνια έχουμε καταστήσει ένα δίκτυο περίπου 55 σταθμών που έχουμε στην Αθήνα, σταθμούς και περιοχικούς, και μετράμε σε συνεχή βάση το πώς μεταβάλλει τη θερμοκρασία σε όλη την ανοπότητα, δηλαδή σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Εδώ είναι μια χρονική και χωρική απεικόνηση της θερμοκρασίας την 1η Αυγούστου ενός αποτελεσμένα χρόνια. Πραγματικά δεδομένα, δεν είναι εκτός. Για να δώσουμε να καταλάβετε τους χάρτες, εδώ είναι το παραλιακό μέτωπο, Σαρονικός, εδώ είναι το κέντρο, εδώ τα βόρεια Κροάσια, εδώ τα δυτικά Κροάσια και εδώ είναι κοντά με το. Κοιτάξτε, στις 10 η ώρα, πώς αρχίζει και αυξάνει η θερμοκρασία στο κέντρο και πώς κατά τις 11-12, 1, 2, 3, η θερμοκρασία στο κέντρο είναι εξαιρετικά υψηλότερη από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Αττική. Ένα στοιχείο το οποίο θέλω να σας δώσω ουσιαστικά και να κρατήσετε είναι ότι το δεύτερο θερμότερο τμήμα του λεπτομετωδίου είναι το παραλιακό μέτωπο. Γιατί το παραλιακό μέτωπο? Για τον απλό του λόγο ότι η άνεμη των διάρκεια του καλοκαιριού στην Αθήνα είναι βόρεια. Όταν λοιπόν έρχεται ο βόρειος άνεμος και διασχίζει την Αθήνα, παίρνει όλη τη θερμότητα. Ζεσταίνει. Το θερμότερο της σημείο είναι και που τελειώνει η πόλη. Επομένως, επειδή υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, και ακόμη υπάρχει αυτή η συζήτηση, που ήταν ότι οι προάστια δεν χρειάζονται, το παραλιακό μέτωπο δεν χρειάζεται πράσινο ελληνικό ιστορίες, και τι ξέρω εγώ είναι δροσερά κτλ. Με συγχωρείτε για την έκφραση είναι μόρφες. Είναι το πιο σωστό, τα πιο σωστά τμήματα αυτή τη στιγμή της Αττικής. Μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλές φορές είναι πολύ πιο θερμό και από τα δυτικά προάστια. Έτσι. Λοιπόν, οι διαφορές θερμοκρασίες οι οποίες ουσιαστικά στη διάρκεια του καλοκαιριού μετριώνται στην Αθήνα, πολλές φορές μπορεί να φτάσουν και 10 βαθμούς. Δηλαδή, πολλές φορές το κέντρο ή τα δυτικά προάστια μπορεί να έχουν 10 βαθμούς χειρότερη θερμοκρασία από ό,τι παραδείγματος χάρη η περιοχή της Ρωσίας, η Κάρτης κτλ. Ή τα νότια προάστια
μπορεί να έχουν παραδείγματο χάρη 6-7 βαθμού χειρότερη θερμοκρασία από ότι η Ιλιούπολη ή η Αργυρούπολη που είναι στου πρόποδε του Μητρού. Η μαύρη νησί αυτή είναι και στην αγωνία του. Είναι σημεία που δεν έχω δεδομένα. Είναι μαύρη νησί. Είναι λειτουργούμενο τώρα και για. Αλλά είναι σαν περιοχή, ποια περιοχή. Καλά, δεν έχει σημασία. Αυτή είναι η περιοχή, αυτή είναι κοντά στον Ιλιτό. Ορίστε. Είναι περιοχή κοντά στον Ιλιτό. Τον Ιλιτό κοντά. Λοιπόν, επομένως, αυτά που σας έλεγα προηγούμενα, τα σημεία ουσιαστικά κλιματικές μεταβολές στην Αθήνα, ως πάσα να τις τεκμηριώσω, ουσιαστικά έρχονται να προσθεθούν σε ένα πολύ σημαντικό τοπικό φαινόμενο, το οποίο ίσως είναι εξαιρετικά μελετημένο. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ το να λέμε ότι υπάρχει κλιματική μεταβολή. Δεν έχει τόσο σημασία να λέμε ότι υπάρχουν τοπικά φαινόμενα. Υπάρχουν. Και τι έχει. Σημασία έχει πρώτον να ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά τα φαινόμενα και ποιους επηρεάζουν και ποιες είναι οι συνέπειες τους και δεύτερο να προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα κάνουμε στην επόμενη κομμάτι της συζήτησης. Ποιους επηρεάζουν και πώς επηρεάζουν τα φαινόμενα που σας έλεγε το κλιματική μεταβολή. Πρώτο και βασικό, αν θέλετε, στοιχείο επιρροής μεταβλητότητας είναι η θερμική άνεση. Η άνεση που αισθανόμαστε. Προφανώς το ξέρετε όλοι ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα θερμικής άνεσης. Οι δύο μέρες σαν τη σημερινή πήγαινε να περπατήσει το μεσημέρι, δεν μπορεί να περπατήσει από την πολύ ζέστη. Ναι, αλλά δεν αρκεί. Είμαστε επιστήμονες, έτσι. Δεν είμαστε μπακάλιδες. Πρέπει να το τεκμηριώσουμε, πρέπει να δώσουμε στοιχεία. Η υγεία επηρεάζει την υγεία αυτό. Και πώς την επηρεάζει. Την ενέργεια την επηρεάζει. Και πώς την επηρεάζει. Και από τι μοντέλα ενεργειακά να φτιάξουμε κατά πολλά τέτοια καθεστώς. Την οικονομία την επηρεάζει. Την ποιότητα ζωής την επηρεάζει. Όλα αυτά ξέρετε μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν κάπως λίγο θολά. Δηλαδή, φανταζόμασταν μερικά στοιχεία, δεν είχαμε δεδομένα για να τεκμηριώσουμε. Σήμερα έχουμε τα πάντα. Θα σας δείξω λοιπόν το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Θερμική άνεση. Μετρία τη θερμική άνεση, βεβαίως. Υπάρχουν διεθνείς στάνταρς, τα οποία μας λένε τα επίπεδα της θερμικής άνεσης για τον άνθρωπο. Αυτό λέγεται predictive PM2. Όταν είναι 0, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση θερμικά. Ένα κάνει ζέστη, δύο κάνει πολύ ζέστη. Τρία κάνει καύσωνα. Δέστε τις ημέρες με πολύ μεγάλη ζέστη, πυρηνή μεγαλύτερο από 2, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, από το 1974 έως σήμερα. Θα διαπιστώσετε ότι όχι απλώς έχουν διπλασιαστεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αυτό είναι γεγονός. Πού οφείλεται αυτό στην κλιματική μεταβολή, στον τρόπο που τον οποίο χτίζουμε τις πόλεις. Επίδραση στην υγεία. Ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μελετείται πολύ στην τελευταία διάρκεια, την τελευταία πενταετία. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, όμως τα στοιχεία τα οποία ουσιαστικά έρχονται στην επιφάνεια είναι συγκλονιστικά. Πώς ουσιαστικά επηρεάζει την υγεία η αύξηση της θερμοκρασίας. Όλοι έχουμε τον ίδιο τρόπο τον οποίο επηρεαζόμαστε. Παραδείγματος χάρη ένας Βρετανός ή ένας Φιλανδός ή ένας Έλληνας επηρεάζεται με τον ίδιο τρόπο. Όχι, καθόλου. Προσέξτε, οι επιδημιολογικές μελέτες οι οποίες έχουν γίνει πρόσφατα, εδώ είναι η Αθήνα, μας δείχνουν ουσιαστικά τη μεταβλητότητα της νησιμότητας του πληθυσμού σαν συνάρτηση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι στην Αθήνα υπάρχει μια εξαιρετική αύξηση της νησιμότητας, δραματική αύξηση της νησιμότητας, όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει 31,7 βαθμούς, 32. Δραματική αύξηση. Αυτά είναι πραγματικά δεδομένα. Επομένως, η αύξηση της θερμοκρασίας ίσως ότι κατά ένα βαθμό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει και που μετακινεί ουσιαστικά την κλίμακα, ή η αύξηση της θερμοκρασίας κατά αρκετούς βαθμούς, φαντάζεστε ότι μπορεί να την μετακινήσει την κλίμακα στην επιθετική της πλευρά, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Είναι φαινόμενο μόνο της Αθήνας αυτό. Μόνο στην Αθήνα συμβαίνει. Το δεύτερο που σας δείχνω είναι το Μιλάνο. Πολύ πάρα πλήσιο στην περιφέρεια. Αρχίζουμε πια και καταλαβαίνουμε πώς ουσιαστικά το θερμικό καθεστώς μιας πόλης επηρεάζει την υγεία μας. Τρίτη, η Ρώμη. Μια δέστη επίσης παραπλήσιο. Ανεξάρτητες μιλήσεις. Τέταρτο, παραδείγματος χάρη. Το Τουρίνο. Και για να μην σας πολυλογώ, μια σειρά από νότιες πόλεις όπου βλέπετε ότι η θερμοκρασία πάνω από την οποία ο πληθυσμός αρχίζει ουσιαστικά και επηρεάζει όχι
αρκετά επηρέαστα δραματικά και μέχρι από 27 έως 32,7. Πάνω από αυτές τις θερμοκρασίες βλέπετε ότι πραγματικά υπάρχει μια δραματική αύξηση της θερμοκρασίας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα και στις βόρειες χώρες. Κάθε άλλο. Εάν πάρετε τα αντίστοιχα στοιχεία, παραδείγματος χάρη για το Λονδίνο, είναι η κόκκινη γραμμή. Θα δείτε ότι η θερμοκρασία στην οποία ουσιαστικά η θρησιμότητα αρχίζει και αυξάνει είναι 23,9, 24 βαθμούς. Πολλές φορές και διάφοροι άνθρωποι, και εγώ να σας πω τα αλήθεια πριν καταλάβω την διαδικασία, είχα αναρωτηθεί. Πώς κάθε καλοκαίρι στο Λονδίνο, μόλις κάνει 30 βαθμούς, έχεις παραδείγματος χάρη 3.000 νεκρούς. Σιγά, 30 βαθμούς, εδώ κάθε μέρα, ας πούμε, δεν πεθαίνει. Γιατί πεθαίνει. Γιατί έτσι ουσιαστικά είναι φτιαγμένος ο ανθρώπινος οργανισμός, ούτως ώστε έχει εγκλιματιστεί σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και πάνω από το όριο αυτό ουσιαστικά έχει αυτή την ανταπόκριση. Για την απόκριση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει παραδείγματος χάρη στο Ελσίνκι ή στην Πράγα ή στη Στοκχόλμη. Εάν πάρετε και γενικεύσετε, θα δείτε παραδείγματος χάρη ότι στις βόρειες χώρες το όριο είναι 21,7 στις 23,7. Επομένως, όλη αυτή η συζήτηση που λένε διάφοροι ξυπνάκηδες, α, τι ωραία θα σας κάνουν στα αγορά, δεν έχει καμία αξία. Γιατί στην πραγματικότητα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην υγεία. Επομένως, πρέπει να καταλάβουμε, και αυτά είναι πολύ σύγχρονα, είναι ενός χρόνου δεδομένα, πρέπει να καταλάβουμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας της πόλης, δηλαδή η κλιματική μεταβολή, έχει δραματικές συνέπειες πάνω στην υγεία. Καταλαβαίνετε επίσης και τις συνέπειες οι οποίες έχει αυτή τη στιγμή πάνω στην οικονομία. Κάνουμε μια μελέτη που με το Δήμο Αθηναίων και έχουμε πάρει τα τελευταία στοιχεία. Πιστέψτε με, είναι χειρότερα από όσα θα δείτε από την περιοχή της Αθήνας. Και αν μελετήσετε όχι την συμβούλητα, αλλά τις επισκέψεις σε νοσοκομεία εξαιτίας συγκεκριμένων επαφήσεων, θα διαπιστώσετε ότι όχι απλώς υπάρχει συσχέτιση με θερμοκρασία, υπάρχει μια δραματική συσχέτιση με θερμοκρασία. Τι θίγονται από την αύξηση της θερμοκρασίας? Όλοι έχουμε την ίδια συμπεριφορά, δηλαδή όλος ο πληθυσμός, κάθε τα οριζόντια έχει την ίδια, αν θέλετε, συμπεριφορά ή παθαίνει το ίδιο ανάλογα με την τάξη της θερμοκρασίας. Όχι. Δεν παθαίνει πολύ το ίδιο. Αυτοί που το παθαίνουν τα χαμηλά εισοδήματα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία ουσιαστικά συνέβη το ποσοστό των πολιτών χαμηλού εισοδήματος που πάσχουν από μια συγκεκριμένη ασθένεια ως προς το ποσοστό των πολιτών υψηλού εισοδήματος που έχουν το ίδιο πρόβλημα, με εξαίρεση τον καρκίνο του προστάτη, ο οποίος δεν γνωρίζει εισόδημα, όλα τα άλλα ουσιαστικά θα διαπιστώσετε ότι παραδείγματος χάρη για τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με καρδιολογικά προβλήματα, οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος έχουν 30% περισσότερη ουσιαστικά θνησιμότητα. Ή αν πάτε παραδείγματος χάρη, κατά μέση τιμή παραδείγματος χάρη είναι 45%. Ή αν πάτε σε προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με πνευμονολογικά πνευμονολογικές ασθένειες, θα είναι γύρω στο 70-80%. Σας αναρωτιέστε γιατί. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πεθαίνουν περισσότερο από τους άλλους. Δηλαδή γιατί φύγει αυτή την, θα έλεγα, ταξική διάθεση η κλιματική μεταβολή της πόλης χαμηλού εισοδήματος. Πρώτα. Οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος καπνίζουν περισσότερο. Από πότε δείχνει. Ξεχάστε. Δεύτερον, οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος ζουν σε περιοχές με πολύ ψηλότερη θερμοκρασία. Είναι περιοχές που εισέδωσαν ουσιαστικά με τις ψηλές θερμοκρασίες. Τρίτον, οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος ζουν σε περιοχές με πολύ μεγάλη τέρμη ρήπανση. Και τέταρτον, τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στα κτίρια των πολιτών χαμηλού εισοδήματος είναι προϊόντα τα οποία δημιουργούν πολύ μεγαλύτερες εσωτερικές εκπομπές και θίγουν πολύ περισσότερο την υγεία των ανθρώπων. Και φτάνει τελικά σαν έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, το οποίο πρακτικά σας δείχνει ότι η κλιματική μεταβολή είναι καθαρά ταξικό, ταξικό, αν θέλετε, έχει ένα ταξικό αποτέλεσμα. Η καμπύλη που κάνετε, η συνισταμένη, με τη στάση του ανθρώπου, τι ρόλο έχει? Λέω, ο άνθρωπος είναι να θρώσει προς τα άνω. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι εντελώς οριζόντιος. Τα τέσσερα. Ναι, αυτό είναι ο σχέδιος. Δεν είναι καμία σχέση. Είναι απλώς μια εικαστική εικόνα. Δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή. Όχι, όχι. Λοιπόν, ποια είναι μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα και σε αυτά τα προβλήματα, ποια είναι, αν θέλετε, η απόκριση του πληθυσμού? Τι κάνει ο πληθυσμός για να μπορέσει ουσιαστικά να προστατευτεί ή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα?
Αυτό που κάνει ο πληθυσμός είναι στην πραγματικότητα ότι πηγαίνει και αγορά σχηματιστικά. Έτσι. Τι άλλο να κάνει. Δεν ξέρει ο κόσμο τι άλλο να κάνει. Και βλέπετε παραδείγματο χάρη τι πωλήσει σχηματιστικών αυτή τη στιγμή στην περιοχή μα και στην Ευρώπη ότι έχει μια τεράστια αύξηση των πωλήσεων σχηματιστικών σαν συνέπεια ουσιαστικά των πραγματικών μεταβολών που σα έδειξα προηγουμένω. Μιλάμε για νέο ενεργειακό μοντέλο. Δεν ξεχνάμε αυτό. Αυτό δημιουργεί ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν, για να μην συζητάμε μόνο για την Αθήνα, στα πλαίσια αυτή τη μελέτη που έκανε η Τράπεζα τη Ελλάδο για την κλιματική μεταβολή στην Ελλάδα και εμεί είχαμε την ευθύνη για τα κτίρια, μελετήσαμε 37 ελληνικέ πόλει και πήραμε 40 τελευταία χρόνια. Πολύ λεπτομέρειε. Και θέλαμε να δούμε τι σημαίνει την ενέργεια σε αυτέ τι πόλει. Λοιπόν, εδώ είναι παραδείγματο, αν δεν κάνω λάθο, είναι η Λάρισα. Εκεί είναι η Αθήνα, εδώ είναι το Ηράκλειο και εδώ είναι η Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι η αύξηση για ένα τυπικό κτίριο των αναγκών για κλιματισμό εξαιτία ουσιαστικά τη κλιματική μεταβολή τοπική ηγεμονία. Προσέξτε παραδείγματο χάρη μια πόλη όπω το Ηράκλειο. Ενώ παραδείγματο χάρη πριν 30 χρόνια είχε μια κατανάλωση σε αυτό το επίπεδο, μέσα σε 30 χρόνια η κατανάλωση έχει αυξηθεί κατά 60%. Το ίδιο σε όλες τις πόλεις. Όλες οι ελληνικές πόλεις έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Ο Γαλλός δεν είναι τοπικό φαινόμενο της Αθήνας, που να πει κανείς ότι ξέρεις, συνέβη εδώ. Είναι γενικότερο φαινόμενο, το οποίο φύγει όλο το ελληνικό κοινό. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι ανάγκες για θέρμανση μειώνονται. Η μείωση όμως των αναγκών για θέρμανση είναι το 1% της αύξησης των αναγκών για κλιματισμό. Επομένως, η κλιματική μεταβολή και ο τρόπος που έχουμε δομήσει τις πόλεις μας ουσιαστικά είναι ένας επιταχυντής κατανάλωσης ενέργειας. Ένας δραματικός επιταχυντής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό θα το καταλάβετε πολύ περισσότερο εάν δείτε την κατανάλωση ενέργειας ή την ισχύ που χρειάζεται ένα τυπικό κτίριο μετρημένες τιμές, στην περιοχή της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, αυτό το κτίριο γραφείο, παραδείγματος χάρη, θέλει ισχύ 23,2 κιλοβάτ. Το ίδιο κτίριο, με κάποιο τρόπο, αν μπορούσατε να το μεταφέρετε στα βόρεια προάστια, έχει το 1/3. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει επιτάχυνση, επιταχυντής, ουσιαστικά προμόντερ της ενεργειακής κατανάλωσης. Αυτό αυξάνει την κατανάλωση ουσιαστικά στην πόλη. Τρεις φορές περισσότερο στο κέντρο εξαιτίας ουσιαστικά της υπερθέρμανσης. Ή αν προσπαθήσετε να χαράξετε τις ισοενεργειακές καμπύλες στην περιοχή της Αθήνας, θα διαπιστώσετε ότι κατά μέση τιμή των άμμων, α πούμε, ένα κτίριο στο κέντρο θέλει 14 κιλοβατόρες από τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα βόρεια κουράστα το ίδιο και κόστα 6,5. Μετρημένες τιμές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εδώ θέλει περίπου 2,5 φορές περισσότερη ενέργεια. Αν θέλει 2,5 φορές περισσότερο σταθμό. Θέλει περισσότερη ουσιαστικά ρήπανση. Θέλει. Το προηγούμενο που βγήκε ένα τυπότερο αργότερο. Αυτό που σα λέω αντικαταστήσετε πάρα πολύ καλά να δείτε τις καμπύλες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Έβαλα κάποιες παλιότερες, μέχρι το 2002, για να σας δείξω το πώς μεταβάλλει. Παραδείγματος χάρη στη δεκαετία του 90, είχαμε το καλοκαίρι μια αιχμή. Αυτή η αιχμή, σε σχέση με την κατανάλωση, παραδείγματος χάρη τα Χριστούγεννα που παραδοσιακά είχαν την μεγάλη κατανάλωση, κάπου εκεί πέρα, ήταν 15-20% εκεί πλέον. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι το καλοκαίρι πρέπει να έχεις 15-20% επιπλέον της ισχύως σου για να καλύψεις ανάγκες. Και αυτούς τους 3 σταθμούς, 4 σταθμούς, τους έβαλες εφεδρικούς, τους είχες όπου τους χρειαζόσουν και έκανες αυτή την μέρα. Σήμερα, ουσιαστικά, σήμερα πολύ αυτό που βλέπετε, η διαφορά ανάμεσα στη χειμερινή λειτουργία και τη θερινή λειτουργία έχει φτάσει στο 45%. Αυτό σημαίνει ότι η μισή σου σταθμή σου είναι μόνο το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει τεράστιο κόστος. Γιατί δεν δουλεύουν. Κάνεις μια επένδυση, φτιάχνεις ένα σταθμό και περιμένεις όλο τον χρόνο να δουλεύεις μόνο στην αιχμή. Γιατί πρέπει να καλύψεις την αιχμή. Επομένως, ένα τέτοιο μοντέλο πώς σε οδηγεί να φτιάχνει συνέχεια νέους σταθμούς, είτε αυτή είναι, αν θέλετε, ανανεώσιμη προθέση, είτε αυτό είναι φυσικό αέριο, είτε είναι πετρέλαιο, είναι ό,τι λιγνίτης, οτιδήποτε θέλετε. Η ανάγκη του να φτιάξεις νέους σταθμούς πηγάζει από το σύστημα χρήσης. Και όχι από το σύστημα παραγωγής. Ο εξορθολογισμός της χρήσης μέσα από τις πόλεις, μέσα από τη σωστή λειτουργία, ουσιαστικά θα φέρει και τον
του συστήματος. Διαφορετικά, είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο, φτιάχνει συνέχεια ένα σταθμό για να καλύψει μια ανάγκη την οποία στην πραγματικότητα θα μπορούσε να αποφύγει. Αυτό έχει οικονομικές συνέπειες. Αν έχει, λέει, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το μέσο κόστος παραγωγής της κιλοβατόρας στην Ευρώπη και στην νότια Ευρώπη είναι 3,9 cents ανά κιλοβατόρα. Τόσο είναι το μέσο κόστος. Στην αιχμή, αυτό που σας έδειχνε το πάνω, δηλαδή όταν λειτουργούν τα κλιματιστικά, είναι 10,2. Είναι 3 φορές παραπάνω, 2 φορές παραπάνω. Γιατί? Μα γιατί έχει και λειτουργήσει και σταθμό που κάθονται το περισσότερο χρόνο. Λειτουργούν λίγο. Όταν έχει μια επένδυση και δεν την αποσβαίνει, έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος. Αλλά τα κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι εάν θέλει να μην χρησιμοποιήσει αυτό το κλασικό μοντέλο του βαρελιού χωρίς πάτο, αυξάνω την κατανάλωση, γιατί χτίζω από τον χειρότερο τρόπο. Άρα φτιάχνω νέους σταθμούς. Άρα κάνω ρήπανση. Άρα αυξάνω το κόστος. Ξεχάσει αυτό το μοντέλο. Και πα ένα πιο, αν θέλετε, λογικό μοντέλο. Μου λέει το εξής. Γιατί να αυξάνω τη θερμοκρασία στην πόλη. Γιατί να φτιάχνω τα καρτήρια. Γιατί να βάζω άσφαλτο στους δρόμους. Γιατί να μην φτιάξω ένα εξορθολογικό, ένα ορθολογικό, αν θέλετε, σύστημα λειτουργίας μιας πόλης, ενός περιφερειακού αποθέματος, το οποίο πρακτικά δεν θα κάναμε με πολύ ενέργεια. Δεν γίνεται να κάνω εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό που λέμε, αν θέλετε, mitigation and adaptation, προσαρμογή. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος της κιλοβατόρας είναι 2,6 cents. Δηλαδή είναι 4 φορές λιγότερο από το κλασικό μοντέλο που να πάμε να φτιάχνουμε συνέχεια νέους σταθμούς. Θα έχει σημασία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πού πηγαίνουμε όμως όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, εάν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν κατανοητά και αν δεν υπάρχει μια πολιτική η οποία λίγο πολύ θα τα βάλει μέσα σε ένα δρόμο. Σύμφωνα με την ελέγχη της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ενεργειακές ανάγκες ή αν θέλετε η κατανάλωση των κτηρίων είναι κάπου εδώ, σήμερα, με τα διάφορα κλιματικά μοντέλα του IPCC, μπορεί να οδηγηθούμε γύρω στο 2050, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε ένα σχεδόν υπερδιπλασιασμό της κατανάλωσης ενέργειας. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων, δεν οδηγηθούμε, αν θέλετε, σε τρεις και τέσσερις φορές περισσότερη κατανάλωση ενέργειας. Δεν τι σημαίνει αυτό σε ένα ενεργειακό μοντέλο. Τρέχεις πίσω από τη ζήτηση, επειδή δεν μπορεί να καταλάβεις το πώς λειτουργεί το σύστημα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, οι πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα ήταν πολιτικές επιλογές του να μπορέσει λίγο πολύ να εγκαταστήσει νέους σταθμούς και να τρέχει πίσω από τη ζήτηση. Όλα αυτά ονομαστήκαν επενδύσεις. Στην πραγματικότητα είναι επενδύσεις εναντίον της κοινωνίας. Είναι επενδύσεις εναντίον της κοινωνίας. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα φτιάχνουν σταθμούς για να καλύψουν μια ζήτηση την οποία δεν έχουν ανάγκη. Εάν αυτές οι επενδύσεις γινόντουσαν από την άλλη πλευρά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τότε οι επενδύσεις αυτές θα είχαν πολύ μεγαλύτερο όφελος στην κοινωνία και θα είχαν πολύ λιγότερες συνέπειες πάνω στο περιβάλλον. Δεν αρκεί όμως να σας το λέω αυτό. Πρέπει να το αποδείξω. Γιατί? Γιατί όταν μιλάει κανείς, ιδίως σε θέματα ενέργειας με μέσες τιμές, είναι ψεύτης. Στην ενέργεια πρέπει να δεις τις κοινωνικές συνέπειες. Ποιος πληρώνει, ποιος υφίσταται τις συνέπειες. Λέμε παραδείγματος χάρη ότι αυξάνει πολύ τις ανάγκες για κλιματισμό η κλιματική μεταβολή, η αύξηση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει το ίδιο κόστος για ένα πολίτη υψηλού εισοδήματος στην Αθήνα ή για ένα πολίτη χαμηλού εισοδήματος. Όχι. Εάν στην Ελλάδα, με βάση τα στοιχεία, χωρίσετε τους πολίτες σε διάφορα εισοδηματικά, αν θέλετε, εισοδηματικές ενότητες, εδώ είναι η φτωχή και στο τέλος η βιώση, και εδώ είναι το κόστος που πληρώνει κανείς ανά άτομο κατά τετραγωνικό μέτρο κτηρίου. Θα διαπιστώσετε ότι ουσιαστικά οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν 2,5 φορές περισσότερο από τους πολίτες υψηλού εισοδήματος, αν πραγματικά. Γιατί 2,5 φορές περισσότερο ανάτομα κάτι πραγματικό. Γιατί? Μα γιατί ζούσε κατάλληλα κτίρια. Ζούσε κατάλληλα κτίρια, τα οποία δεν είναι καταμονωμένα, δεν είναι καλά σκυλισμένα, δεν έχουν καλή ουσιαστικά σκίαση, δεν έχουν καλό αέρισμα, από την άλλη πλευρά ζητήσουν σε περιοχές όπως οι θερμότερες. Άρα πάλι υπάρχει κοινωνική διάσταση εδώ. Δηλαδή, την αύξηση της ενέργειας του μοντέλου που σας περιέγραψα δεν την πληρώνουν όλοι το ίδιο. Την πληρώνουν ουσιαστικά οι πολίτες χαμηλούς ορίμους. Και το να πει κανείς και να το εντοπίσει το όλο θέμα με καθαρά μονεταριστικές, αν θέλετε, λογικές και μονεταριστικά κριτήρια, θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντάξει, είναι μια πληροφορία.
στην πραγματικότητα οι πολίτες αυτοί δεν έχουν τα λεφτά πια, τα χρήματα, για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες του. Σήμερα διάβαζα μια πολύ πρόσφατη, πριν 20 μέρες, για την ορολογική κοινότητα, μελέτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που λέει ότι το 17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ουσιαστικά για κλιματισμό. Το 17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού σημαίνει ουσιαστικά 50% του πληθυσμού του μόνο. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε σήμερα για το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν πόσα χρήματα θα δώσει, το πρόβλημα είναι αν μπορεί. Κάναμε μια μελέτη το 2007 που είχαμε 4 μεγάλους καύσωνες. Πρώτη φορά, αν θέλετε, στην ιστορία της Ελλάδας. Και μετρούσαμε σε περίπου 100% τόσα σπίτια, εδώ είναι 60, τη θερμοκρασία στη διάρκεια του καύσωνα. Εδώ είναι η θερμοκρασία όπως τη βλέπετε που είναι μέσα. Είχαμε πάνω από 200 ώρες, διαδοχικές ώρες, σπίτια πολιτών χαμηλού εισοδήματος. Θερμοκρασίες πάνω από 34 βαθμούς. Θυμόσαστε τι σημαίνει την υγεία του αυτό, το θυμόσαστε 32,7 που σας έλεγα. Ότι είναι το όριο. Πάνω από 200 ώρες, πάνω από 34 βαθμούς. Και αυτό όσον αφορά ουσιαστικά τις συνθήκες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τραγικές. Δυστυχώς. Το 2007, ή ευτυχώς το 2007, δεν αντιμετωπίζαμε ένα πρόβλημα ηλεκτρονικής κρίσης. Όταν όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο σας περιγράφω, της περιβαλλοντικής, αν θέλετε, μεταβολής, συνδυαστεί με την οικονομική κρίση που είχε μας στην Ελλάδα, δεν τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δραματικά. Θα σας δείξω μερικά στοιχεία. Το 2012 ήταν μια πολύ... Το 2012 ήταν μια πάρα πολύ κρύα χρονιά. Το 2011 ήταν μια πολύ πιο ζεστή, αν θέλετε, χρονιά. Λοιπόν, περιμέναμε, εμείς μετράμε, έχουμε ένα δείγμα περίπου 1000 κατοικιών και μετράμε συνεχώς καταναλώσεις σε όλα τα ισοδήματα. Ένα στατιστικό. Περιμέναμε λοιπόν το 2012 ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση εξαιτίας του δηλαδή πολύ κρύα χρονιά και επομένως ο κόσμος θα χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερα, αν θέλετε, τη θέρμανση. Κι όμως, ήταν πολύ μικρότερο. Γιατί ήταν μικρότερο. Και βλέπετε στους πολίτες χαμηλού εισοδήματος αυτή τη διαφορά. Ενώ περιμέναμε αυτό να είναι κάτω εδώ. Είναι της τάξης του 80% ήμουν. Για αυτό, όσο καταλάβετε, πριν την κρίση, η μέση κατανάλωση για θέρμανση στις κατοικίες χαμηλού εισοδήματος ήταν γύρω στις 125 κιλοβατώρες τετραγωνικά το χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 15. Όμως επειδή πρακτικά διαπιστώσαμε ότι ο βασικός μηχανισμός που καθορίζει την ενεργειακή κατανάλωση είναι η ύπαρξη ουσιαστικά χρημάτων και μια πολύ πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας λέει ότι το 47% των Ελλήνων δεν μπορεί να θερμάνει το σπίτι του και το 76% το κοτοβάνι, επίσημα την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κάνουμε το εξής. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κατοικιών, στα οποία μετράμε όλο το χειμώνα τις εσωτερικές θερμοκρασίες. Από πολίτες χαμηλού εισοδήματος έως πολίτες ψηλού εισοδήματος. Τα φτάνουν στο μέλλον του 2014. Εδώ είναι χαμηλή εισόδημα, χαμηλό εισόδημα, λίγο πιο ψηλό και στο τέλος είναι ψηλό εισόδημα. Κοιτάξτε ποια είναι η θερμοκρασία στα σπίτια χαμηλού εισοδήματος το χειμώνα στην Ελλάδα. Εδώ είναι τις ημέρες που κάνει κρύο, παραδείγματος χάρη 6-8 Ιανουαρίου, τα θερμοκρασία 2 βαθμούς στο εξωτερικό περιβάλλον και άλλη είναι το επόμενο χειμώνα, όλο το χειμώνα. Τις μέρες που κάνει κρύο, η μέση θερμοκρασία στις σπίτια χαμηλές εισοδήματος μειώνεται από 5 έως 10 βαθμούς. Μέση θερμοκρασία στα σπίτια χαμηλού εισοδήματος το καλοκαιριμόνα του 2014, 11 βαθμούς. Έτσι ζουν οι Έλληνες. Αν πάτε λίγο ψηλότερα, δηλαδή μια μέση οικογένεια, ζει σε συνθήκες 11-12-13 βαθμούς. Μέση κατάσταση, μέση κατάσταση της μεσαίας τάξης, 14-15-16 βαθμούς. Και μόνο σας πολύ ψηλά εισοδήματα βλέπετε και το χρόνο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε κατοικίες και είστε κατάλληλοι. Αυτά τα δύο πράγματα τα οποία σκοτώνουν αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας δείξω ότι η θερμοκρασία σε μια κατοικία ενός ζευγαριού συνταξιούχων στην Κυψέλη. Χαμηλό εισόδημα. Σπίτι,
120 τετραγωνικά, με τζάκι, έτσι, αλλά οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι και οι δύο, βρεθήκαν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. 6 με 8 Ιανουαρίου. Εξωτερική θερμοκρασία 2-4 βαθμούς. Κοιτάξτε που ζούσαμε στις τρεις μέρες. 4, 5, 6, 7 βαθμούς. Ζούσαν τα περισσότερα με το κλειδί. Επομένως, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η ενεργειακή κατάσταση, δεν είναι αποτέλεσμα διαθεσιμότητας ενέργειας. Έχω την ενέργεια, πάρ' τη βάλτε. Πώς θα την πληρώσει, δεν έχει την πληρώσει. Σας έκανα την ψυχή μαύρη. Θα μπορούσα να δώσω πολύ περισσότερα στατιστικά στοιχεία, θα σας κάνω ψυχή μας πολύ πιο μαύρη, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν στο θετικότερο κομμάτι. Αφού τεκμηριώσαμε ποιο είναι το πρόβλημα, υπάρχουν λύσεις. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γίνεται τίποτα. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερες πόλεις από πλευράς κλιματικής, από πλευράς ενεργειακής. Βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια, υπάρχει μια τεράστια πρόοδος και μια τεράστια έρευνα προσπαθώντας λίγο πολύ να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έτσι, στην πραγματικότητα, έχουμε φτιάξει μια σειρά από τεχνολογίες, οι οποίες πραγματικά μας βοηθούν να έχουμε πολύ καλύτερο κλίμα μέσα στις πόλεις. Πολύ γρήγορα θα προσπαθήσω να σας δείξω μια σειρά από πράγματα. Κυρίως για τον τομέα των υλικών. Δεν έχω τον χρόνο να περάσω όλα, θα περάσω στα υλικά και ίσως σε κάτι άλλο. Τι γίνεται με τα υλικά για το αστικό περιβάλλον, για τις κακτήριά μας. Το πρώτο πράγμα που κάναμε πριν 20 χρόνια, 15 χρόνια, ήταν να καταλάβουμε τα φυσικά υλικά. Πώς δουλεύουν, πώς λειτουργούν, τα τεκμηριώσαμε, τα ξέρουμε, είναι αυτή τη στιγμή πλήρης γνώση. Μετά είδαμε το εξής, ότι θερμικά είναι λάθος, ας πούμε, σε μια περιοχή του Νότου, με τόση ζέστη το καλοκαίρι, να πας να βάζεις μαύρα χρώματα. Μαύρη άσπρα. 70 βαθμούς θερμοκρασία. Όμως ζεσταίνει στο περιβάλλον. Γιατί να μην έχεις κάτι το οποίο είναι λευκό και παραδοσιακά στην Ελλάδα. Αλλά τι λευκό, ασβέστη θα βάζεις πάνω του χάρη. Μήπως υπάρχουν υλικά τα οποία είναι πολύ πιο προηγμένα. Βεβαίως. Η έρευνα η οποία είχε γίνει για καθαρά διαστημικά θέματα, σκεφτείτε τώρα που πηγαίνει, ας πούμε, μια σελινάκατο στη Σελήνη ή στον Άρη, που πηγαίνει προς εκτός, που δεν έχει ατμόσφαιρα, ο ήλιος είναι κοντά, θερμοκρασίες οι οποίες ουσιαστικά πρέπει η πίεση, η θερμική πίεση την οποία πρέπει να αντέξει, είναι γιγαντία, άρα πρέπει να έχει ένα πολύ ρακαστικό χρώμα. Και έτσι αναπτύχθηκαν τέτοια χρώματα. Και έτσι αναπτύξαμε τα χρήσματα, τα οποία είναι λευκά και τα οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστικά είναι κλασικά. Α, δεν μπορώ να βάλω ένα πολύ λευκά. Μπορεί να έχω παραδείγματος χάρη ένα μαύρο το οποίο είναι ψυχρό. Με τρελάτε, ναι, βεβαίως. Μπορούμε. Γιατί? Γιατί μπορούμε στην πραγματικότητα. Η ίδια η τεχνολογία είναι το ορατό κομμάτι που βλέπουμε και το υπέρυθρο κομμάτι που δεν βλέπουμε. Δεν πρέπει όμως να είναι κανείς πολύ απορροφητικό στο υπέρυθρο. Δηλαδή, αν φτιάξω εγώ ένα μαύρο χρώμα ή ένα καφετή χρώμα, στο οποίο είναι καφετή, στο ουσιαστικά ορατό. Δεν αλλάζει το χρώμα. Αλλά στο υπέρυθρο το κάνω ένα πλαστικό, τι έχω να χάσω, απολύτως τίποτα. Η σκύλη δεν θα βλέπει το υπέρυθρο, δεν μας είναι απόψη. Μετά στη συνέχεια, αφού τα φτιάξαμε αυτά τα υλικά, ήρθαν διάφοροι και είπαν ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι θα κάνω. Θα πάω εγώ τώρα να βάφω με ανακλαστικά υλικά το καλοκαίρι και μετά να ξαναβάζω άλλα υλικά το χειμώνα και αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Μήπως μπορούμε να φτιάξουμε με τα υλικά, δηλαδή να είναι έξυπνα υλικά που να είναι παραδείγματος χάρη ανακλαστικά, λευκά ή οτιδήποτε χρώμα θέλετε το καλοκαίρι και απορροφητικά το χειμώνα. Από μόνα του όμως. Βεβαίως. Και φτιάχτηκαν αυτά. Και μετά έρθει μια άλλη τεχνολογία και λέει ναι, αλλά εγώ μπορώ να τα κάνω λίγο έξυπνα. Να ξέρουν λίγο πολύ και να κρατούν αυτό το οποίο θέλουν. Και μετά ήρθαν υλικά τα οποία ουσιαστικά όχι μόνο λύνουν αυτό το πρόβλημα, αλλά παράγουν και ενέργεια. Τα λεγόμενα θετικά ενεργειακά υλικά. Πολύ γρήγορα να σας περάσω για να καταλάβω. Ξέρουμε όλοι, το λευκό είναι, αν θέλετε, είναι πλαστικό και είναι χαμηλή θερμοκρασία. Όλα τα λευκά είναι ενέργεια. Όλα αυτά, τεράστια. Γιατί ουσιαστικά εκτός του ότι ανακλούν με διαφορετικό τρόπο, εκπέμπουν με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, ανάμεσα ουσιαστικά σε διάφορα λευκά, και όταν μετρήσει στην Αθήνα πριν από τα χρόνια, μπορεί να έχετε ένα λευκό το οποίο να έχει μια τέτοια θερμοκρασία και ένα ίδιο λευκό παραπλήσιο να έχει 20 βαθμούς ψηλότερη θερμοκρασία. Σήμερα η τεχνολογία μας επιτρέπει να έχουμε υλικά, λευκά υλικά τα οποία είναι πολύ πιο ανακλαστικά, πολύ πιο ψυχρά. Μετά, τα έγχρωμα ανακλαστικά υλικά που είναι ουσιαστικά ανακλαστικά στο υπέρυθρο, σας έλεγα. Βλέπετε παραδείγματος χάρη εδώ τα στάνταρ υλικά, πλακάκια με τον δρόμο. Τι βόλιο και οτιδήποτε. Και εδώ τα ψυχρά. Ή το χρώμα. Γιατί στο ορατό είναι ακριβώ η ίδια χαρακτηριστικά. Απλώ είναι στο υπέρυθρο. Για δέστε τη θερμοφωτογραφία δύο τμήματων ασφάλτου
που το ένα είναι ψυχρό και το άλλο είναι θερμό, έχουν διαφορά με κασίες 20 βαθμού. Ακριβώς το ίδιο χρόνο. Και εάν αυτά παραδείγματος χάρη τα χρησιμοποιήσετε στο αστικό περιβάλλον και βλέπετε διαφορά παραδείγματος χάρη 2 βαθμών, μπορεί να έχουν διαφορά θερμοκρασίας 15-20 βαθμών. Ή εάν αυτά τα χρησιμοποιήσετε στις ταράτσες των κτηρίων, ψυχρές οροφές ή στα πεζοδρόμια, βάσει αυτή τη στιγμή των προσωμιώσεων που έχουμε, μπορεί να μειώσει τη μέση θερμοκρασία της πόλης στην αρχή έως και 2 βαθμούς. Μέσα αυτά είναι λόγια. Δεν είναι λόγια, θα εκπλήσω λίγο παραπέρα. Αν τώρα μέσα σε αυτά βάλεις και ανανοητικά, μπορείς να μειώσεις τη θερμοκρασία τους άλλους 4-5 βαθμούς. Δεν ξέρω αν είναι βαρετά αυτά ή όχι, και θα σας δείξω και τα θερμοχρονικά ίδια. Τα υλικά δηλαδή τα οποία αλλάζουν χρόνο. Σκεφτείτε κάποιες πλάκες του πεζοδρομίου, οι οποίες όταν κάνει κρύο μπορεί να είναι μπλε, μπορεί να είναι μαύρες, μπορεί να είναι καφετή. Μόλις η θερμοκρασία ανέβει, γίνονται λευκές. Και μόλις κατέβει, ξαναγίνονται μαύρες. Αν θέλουμε, μπορούμε να έχουμε και διάμεσα χρόνια. Αλλάζει δηλαδή ανά θερμοκρασία που επίπεδο. Τι σημασία έχει αυτό? Αυτό μειώνει τη θερμοκρασία με πραγματικές μετρήσεις περίπου 25 βαθμού. Και βλέπετε, παραδείγματος χάρη, τρεις καφετιές πλάκες, ίδιες ακριβώς. Η μία είναι η συμβατική που είναι στο μέσο, η άλλη είναι η λεγόμενη ψυχρή απλή και δεν είναι θερμοφοβική. Βλέπετε ότι μπορεί να κατεβάσει τη θερμοκρασία μέχρι και 20 βαθμού. Άσφαλτος. Παντού έχουμε τη μαύρη άσφαλτο. Τεχνολογία 1930. Έχουμε αυτή τη στιγμή ασφαλτικά υλικά τα οποία είναι πιο προτιμητέα όσον αφορά την κλιματική μεταβολή. Βεβαίως. Έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Τα οποία έχουν ακριβώς ίδιες μηχανικές ιδιότητες με τα υπόλοιπα υλικά, αλλά ενώ η συμβατική άσφαλτος έχει ανακλαστικά 5%, έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε ανακλαστικά υλικά, όχι ανακλαστικά κατοπτρικά, όπως στη Φιλόνη, διάχυτης, που έχει και 50%. Κοιτάξτε ουσιαστικά τα ασφαλτικά υλικά να τα βάλεις δίπλα-δίπλα. Αυτό είναι το μαύρο άσφαλτος και αυτό είναι παραδείγματος ένα ασφαλτικό υλικό το οποίο ψυχρό. Και 30% για αυτό έχουμε κασίδα. Φωτοβολταϊκό πεζοδρόμιο. Εδώ είναι μια φωτογραφία του πρώτου φωτοβολταϊκού πεζοδρόμιου που βλέπουμε στο Κόμπε στην Ιαπωνία. Πρώτη τεχνολογία στο φωτοβολταϊκό πεζοδρόμιο, σήμερα τα κέντρα έχουν βελτιωθεί πολύ, τα οποία παράγουν ουσιαστικά πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία και παράγουν ενέργεια. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να πάτε στο Δήμο Ιμητού παραδείγματος χάρη, που έχουν φτιάξει μια πολύ μεγάλα φωτοβολταϊκά πεζοδρόμια, τα οποία πραγματικά παράγουν ενέργεια και τα οποία είναι πολύ ψυχρά. Η τοποθέτηση αυτών των υλικών μόνο στις στέγες των κτηρίων μας. Εδώ είναι ένα εργαστήριο στο ΤΕΙ Κρήτης, εδώ είναι η θερμοκρασία της οροφής μετρημένης πριν, 35 βαθμούς, μόλις ουσιαστικά μπήκαν από τα υλικά, 25 βαθμούς. Πεζοδρόμιο. Μπορούν αυτά τα υλικά να τα χρησιμοποιήσουν στα πεζοδρόμια. Προφανώς και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στα πεζοδρόμια και να είναι ψυχρά. Όταν πείτε, εντάξει το λες, υπάρχουν τις εφαρμογές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες έτσι εφαρμογές όλο τον κόσμο. Πρόσφατα κάναμε μια έρευνα που προσπαθήσαμε να μαζέψουμε όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν παγκόσμια και είναι μετρημένες και αξιολογημένες, για να μπορέσουμε να δούμε τι πραγματικά δίνει. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν αυξάνεις την ανακλαστικότητα σε μια περιοχή, εδώ είναι η μείωση που επιτύχει στη μέση θερμοκρασία. Βλέπετε ότι ελαφρά αυξάνονται στην ανακλαστικότητα στην περιοχή, που να μειώσει τη θερμοκρασία κατά 3,5 βαθμούς. Αλλά η μείωση διάρκεια του καλοκαιριού μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία 2-3 βαθμούς. Αυτά είναι πειραματικά δεδομένα από όλο τον κόσμο. Τα οποία αυτή τη στιγμή ουσιαστικά μας τεκμηριώνουν ότι αυτό το είδος αναφέρεται οι εφαρμογές είναι σημαντικές. Υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές στην Ελλάδα. Επί πολλά χρόνια προσπαθούσαμε να αφήσουμε στις ηγεσίες μας να το κάνουμε. Κάποια στιγμή μας εμπιστευτήκαμε και κάναμε το πτήριο του, κάναμε την εφαρμογή στο Φλίσμα. Όπου αλλάξαμε τα υλικά, φτιάξαμε τα υλικά εδώ στην Ελλάδα, την Αττική, την Βρετανία κτλ. Ξεπεράσαμε όλα τα συμβατικά εμπόδια κτλ. Η περιοχή του Φλίσμα αυτή είναι η θερμοκρασία πριν και η θερμοκρασία μετά. Πάνω στο παράκτηρο μέτωπο που είναι κατά δύσκολο το καταλαβαίνω, έχει μοιραστεί η θερμοκρασία 2,5 βαθμούς. Είναι μια εφαρμογή 5 χρόνων, παρακολουθείται συνεχώς με δορυφόρους που έχουν αφαιρεθεί η θερμοκρασία και αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα παράδειγμα που διδάσκεται στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου και ταυτόχρονα πήρε και το δεύτερο βραβείο περιβαλλοντικής ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτή τη στιγμή γίνονται καμία 31 τέτοια έργα στην Ελλάδα, που κατορθώσαμε και πείσαμε ουσιαστικά την πολιτική ηγεσία κάποια στιγμή να χρηματοδοτήσει τέτοια έργα, ελπίζω να γίνουν σωστά και να αξιολογηθούν σωστά.
πράσινο. Βοηθάει το πράσινο στις πόλεις. Ναι, οι προσθήκες. Εάν εσείς πάτε και φτιάξετε παραδείγματος χάρη ένα πολύ μεγάλο πάρκο, ποιες είναι οι κλιματικές συνέπειες? Οι κλιματικές συνέπειες είναι ότι μέσα στο πάρκο θα έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, σίγουρα. Και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επεκτείνονται μέχρι 200 μέτρα και από πάνω. Μετά το πάρκο. Μέχρι 200 μέτρα, πάλι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ουσιαστικά το πράσινο σας πόρεις να καταβληθούν σε διάφορες περιοχές. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα ένα πάρκο όλο το σύστημα. Είναι κατανομένο. Θα σας δείξω μια πολύ σημαντική εφαρμογή. Το πάρκο που έκαναμε στο Περιστέρι, όπου μετρήσαμε ουσιαστικά το καινούργιο πάρκο, κατασκευάστηκε και μετρήσαμε τη θερμοκρασία, το τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές. Εδώ είναι η μέση θερμοκρασία το 2014 στην Αθήνα. Βλέπετε τη θερμοκρασία, πώς μετακινείται, πώς ήταν στη Ρωσία, στην Ετάλη, στον Παπάγο. Εδώ το πάρκο μας. Προσέξτε πού είναι στην πραγματικότητα η περιοχή του Αιγάλιο ή του Περιστερίου. Το πάρκο στη γειτονική περιοχή μείωσε θερμοκρασία σε επίπεδο, αν θέλετε, το Περιστέρι το έκανε στην πραγματικότητα το πάρκο. Μετρημένες τιμές. Επομένως και το πράσινο, εάν ουσιαστικά καταφράσει κανείς και το τοποθετήσει, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν έχουμε χρόνο να τις εξηγήσουμε, σωστά μέσα σε μια πόλη, μαζί με τα υλικά και χιλιάδες άλλα πράγματα που δεν έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε, μπορεί στην πραγματικότητα να δημιουργήσει πόλεις οι οποίες πραγματικά είναι πολύ καλύτερο κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Συμπεράσματα. Αυτή τη στιγμή η χώρα, είτε το καταλαβαίνουμε είτε το καταλαβαίνουμε, είναι εγκλωβισμένη σε μια πραγματικότητα που ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από μια πολύ σημαντική κλιματική, υπαρκτή κλιματική μεταβολή, τοπική και γενική. Προσπάθησα να σας δείξω μερικά στοιχεία, ελπίζω να σας έψησα, υπάρχουν άπειρα στοιχεία για να μπορέσουμε να σας πείσουμε εάν δεν έχετε πιστεί. Τι συνέπειες έχει αυτό? Εντάξει, είμαστε σε μια κλιματική μεταβολή. Οι συνέπειες αυτές είναι δραματικές στον τομέα της ενέργειας, υπερδιπλασία στην κατανάλωση της ενέργειας, στον τομέα της υγείας, στον τομέα της άμεσης και στον τομέα της οικονομίας. Ποιοι πληρώνουν γι' αυτό? Όλοι. Όχι. Η πρώτη που πληρώνει είναι οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Γιγαντιό το κόστο και σε θέματα ενέργειας και σε θέματα υγείας και σε θέματα άμεσης και στα πάντα. Δυστυχώς οι πολίτες αυτοί δεν έχουν τα μέσα να την πληρώσουν. Γιατί ούτε μπορούν να αγοράσουν ενέργεια και μηχανήματα για να ζήσουν καλύτερα, ούτε μπορούν να αλλάξουν την περιοχή τους με τον τρόπο τους. Επομένως τα πρώτα θύματα της κλιματικής μεταβολής. Και αυτό δεν είναι καινούργιο, υπάρχει παγκόσμιο. Αυτές είναι οι συνέπειες. Αυτό το πρόβλημα, αυτές είναι οι συνέπειες. Υπάρχουν λύσεις. Βεβαίως και υπάρχουν λύσεις. Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, έχουμε δημιουργήσει τεχνολογίες, οι οποίες τεχνολογίες μας επιτρέπουν να έχουμε πόλεις, κτίρια, πολύ καλύτερη περιβαλλοντική και ενεργειακή ανάλυση και ποιότητα. Είναι καθαρά τεχνολογικό πρόβλημα. Όποιος πιστεύει ότι είναι τεχνολογικό πρόβλημα, αυταπατά. Δεν είναι τεχνολογικό πρόβλημα. Απλώς τεχνολογία, αν θέλετε, είναι εργαλείο το οποίο προσφέρεται για να μπορέσει καλύτερα στο πρόβλημα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Είναι πολιτικό πρόβλημα. Απαιτεί, αν θέλετε, μια ολόκληρη δομή, ένα ολόκληρο σενάριο, μια ολόκληρη στρατηγική, η οποία στην πραγματικότητα θα βάλει τη χώρα πάνω στις γραμμές μιας ανάπτυξης, η οποία σχετίζεται λίγο πολύ με αυτό το οποίο λέμε πράσινη ανάπτυξη, παρεξηγημένο όρο. Αλλά ένα όρο ο οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο. Ότι αντί εγώ να ρίχνω τα λεφτά μου σαν κράτος, σαν κοινωνία, στο να φτιάχνω νέους σταθμούς, ό,τι σταθμοί είναι αυτοί, προτιμώ να δώσω τα χρήματα αυτά για να λύσω το πρόβλημα. Πιστέψτε με ότι αυτό θα δημιουργήσει χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Έχει πολύ μεγάλη παραμένουσα αξία στη χώρα, ενώ οι επενδύσεις ενεργειακές έχουν μικρή παραμένουσα αξία στη χώρα. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία ξοδεύουν στις ενεργειακές επενδύσεις τα περισσότερα φεύγουν εκτός χώρας. Ενώ αυτά τα χρήματα μένουν στη χώρα, δουλεύει όλος ο πληθυσμός, κερδίζουν όλοι, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι αυτός ο οποίος κερδίζει από αυτή τη διαδικασία είναι ο πολίτης, ο οποίος ζει σε πολύ καλύτερες συνθήκες και αν θέλετε σε πολύ καλύτερες και πιο υγιεινές πόλεις και πιο υγιεινά κτίρια. Σας ευχαριστώ. Βγήκαμε όλοι σοφότεροι νομίζω και μας πείσατε ότι
Ναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή.